Γεια σπίδα, τι κάνετε, RJ εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του F1 2021 Breaking Point Story Mode. Στο προηγούμενο επεισόδιο τελειώσαμε την πρώτη σεζόν. Και, όπως είδατε, τέλος η ιστορία του Aiden Jackson, ή όχι ακριβώς η ιστορία του, αλλά τελειώνει με μας ο Aiden Jackson. Πηγαίνουμε στο Αυστραλιανό Grand Prix, στο Q3 θα μας βάλει το 7ο chapter. Στο Αυστραλιανό Grand Prix, το πρώτο Grand Prix της 4 σεζόν που πλέον είμαστε Aston Martin και όχι Racing Point. Και ναι, πλέον είμαστε Casper Ackerman και όχι Aiden Jackson. Ίσως είναι η πρώτη φορά από όταν ξεκίνησε το Breaking Point που μπορώ να πω ότι έχω ένα ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει. So, Aiden Jackson in ninth. Aston Martin still hopeful the youngster can secure a decent position. Let's see how he gets on here. Teammate Casper Ackerman didn't make it through to Q3, narrowly missing out by just 13 milliseconds. You did all you could. If I went out second today, I would have those 13 milliseconds back, no problem. Why do they keep sending me out first? 11th isn't the end of the world, Casper. You'll make those places back. Yeah, for sure. Shouldn't have to. Από ό,τι φαίνεται δεν παίζουμε καν στο πρώτο κομμάτι του chapter 7. Δεν πήραμε μέρος στο Q3, απλά είδαμε ότι για 13 μιλισεκόν ήταν καλύτερος ο Aiden Jackson, γιατί στείλανε πρώτο τον Ackerman και παίρνει η Zoe, η γυναίκα του Casper. Zoe, hey. Για να δούμε. Morning, Daddy. Α, δεν είναι η Zoe, είναι η κόρη του. Lily, you know it's not morning where Daddy is, right? Mommy says you're on the other side of the world. That's right. Daddy is in Australia. I'm upside down. Then why don't the cars fall off? Mommy can explain that. Can I speak to her? Don't fall off, Daddy. I won't, Lily. Promise. Hey, qualifying not so good, huh? They sent me out first. Again? Yeah. Well, some of your best races were coming from midfield. Yeah? Yeah. Besides, I thought you loved a challenge. Lils, off the table. Now. It's breakfast time. I should go. Sure. You'll be great. You always are. Love ya. Love you too. Ωραία, οπότε η Zoe και η Lily δεν είναι μαζί τους στην Αυστραλία. Για να δούμε λίγο τα mail. Έχουμε και ένα email από τον Otmar, ο Lucas Weber, ο οποίος σας έχουμε σας είπα την φάση του στο προηγούμενο επεισόδιο. Και ο Lois Sutton. Αναφέρεται στο συμβάν που έγινε στο προηγούμενο επεισόδιο στο Μεξικό, σε έναν από τους τελευταίους αγώνες της προηγούμενης σεζόν, και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στον αγώνα. Chapter 7, mid race, μέσα στη μέση του αγώνα μας πετάει το παιχνίδι, υπάρχει ένταση από την προηγούμενη χρονιά και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτόν τον αγώνα. Ακόμα χάει λίγο το εργαλείο και μάλλον έχουμε θέμα ταχύτητα. Ναι, είναι η 7η, έχουμε χάσει τελείως την 7η ταχύτητα και το objective είναι να τελειώσουμε τον αγώνα καταφέρνοντας να ελέγξουμε λίγο αυτό το λάθος. Το οποίο σιγά το objective, ρε παιδιά, απλά μας λείπει η 7η ταχύτητα. Ο Σεν έχει κερδίσει αγώνα κολλημένος στην 5η ή στην 6η ήταν. Πείτε μου στα σχόλια, νομίζω ήταν στην 5η, αλλά μπορεί να είναι και κολλημένος στην 6η, δεν θυμάμαι. Και ο Κάσπερ εδώ πέρα έχει χάσει την 7η ταχύτητα και κάνουμε λες και είναι το τέλος του κόσμου. Δεν είναι κάτι τρομερό να χάσει την 7η ταχύτητα σε σχέση με ό,τι θα μπορούσε να πάρεις. Ναι, το ξέρω ότι έχουν πάρα πολύ τορκιά οι κινητήρες των F1. Λοιπόν, objective είναι απλά να τερματίσουμε, αλλά εμείς θα κάνουμε ένα δικό μας objective, το οποίο είναι, δεν ξέρω, να κερδίσουμε 2-3 θέσεις και να πούμε στους πόντους. Οπότε, νούμερο 1 έφυγε. Γκασλί είναι εκτός, ο Κάσπερ τον περνάει στον 11ο γύρο, 11ος από τους 15 γύρους και είμαστε στη 10η θέση πλέον στους πόντους. Μπαίνουν στο 10ο γύρο και η διαφορά με τον Αλόνσο είναι στο 1,7 και κατεβαίνει. Στην 8η θέση βλέπουμε τον Aiden Jackson, οπότε κάνουμε νέο μας objective να περάσουμε τον Aiden. Αυτό είναι το objective μας λοιπόν για σήμερα, η 8η θέση. Άσχετα αν για κάποιο λόγο το Breaking Point θεωρεί σοβαρό objective το να τερματίσουμε καταφέρνοντας να επιβιώσουμε την απουσία της 7ης ταχύτητας. 12ος γύρος λοιπόν. Ετοιμαζόμαστε να μπούμε μπαίνουμε στο τρίτο σέκτορ. Είμαστε ήδη στο τρίτο σέκτορ. Και εδώ στις τελευταίες στροφές πριν
το hairpin. Βλέπουμε τον Αλόνσο μπροστά μας στην ένατη θέση. Αν μας δώσει το DRS, είμαστε εντός ζώνης, είμαστε στο μισό δευτερόλεπτο. DRS, πατάω και το overtake button για να δούμε, θα μπούμε εδώ από την εξωτερική του Αλόνσο και τον περνάμε στην ευθεία, περνούμε στην πρώτη στροφή του επόμενου γύρου. Κοιτάξτε εδώ πέρα, με πολύ ψηλή ταχύτητα, τιμονιά, μπαίνουμε στα αριστερά του Αλόνσο. Μας έχει κλείσει τη γραμμή με τη δεξιά, δεν θα παραχωρήσει εσωτερική ο Ισπανός. Παρόλα αυτά ήμασταν αρκετά πιο γρήγοροι, είχαμε DRS με το μέρος μας, είχαμε το overtake. Γρήγορα λοιπόν τον περνάμε εδώ πέρα, κάνουμε ένα μικρό corner cut, μας τη λέει FIA. Αλλά μπροστά μας είναι ο Jackson και πλέον ναι, αντιπαθούμε τον Jackson. Και με το που είπα το όνομα Jackson άρχισε να γαυγίζει ένα σκυλί απ' έξω από το σπίτι μου. Οπότε μάλλον δεν τον αντιπαθούμε μόνο εμείς, αλλά τον αντιπαθεί και η γειτονιά μου. Και ναι, ενώ βρίζαμε τον Ackerman σε κάθε επεισόδιο της προηγούμενης σεζόν, πλέον βρίζουμε Jackson, να ξέρετε, έτσι είναι τα πράγματα. Και εδώ πετάμε τον Jackson, εντάξει δεν πετάμε ακριβώς το γρασίδι, αλλά τον αναγκάζουμε να καβαλήσει κέρμπ. Καθαρό, μεν αρκετά επιθετικό δε. Προσπέρασμα, να το, πετάμε λίγο έξω τον Jackson. Και παίρνουμε την 8η θέση. Σκοπός μας τώρα, για να δούμε αν θα καταφέρουμε στον 1,5 και λιγότερο από 1,5 βασικά. Όχι, λάθος. 2,5, τι 1,5. Στους 2,5 γύρους που απομένουν, τα μαθηματικά μου πήγαν λίγο περίπατα εδώ πέρα. Στους 2 βασικά. Τώρα μπαίνουμε στο τέλος 13ου γύρου και ετοιμαζόμαστε να βγούμε στον 14ο γύρο. Για να δούμε τώρα στους τελευταίους 2 γύρους αν μπορούμε να πιάσουμε τον Ντάνιελ Ρικάρντο. Ο οποίος είναι σε 7 δευτερόλεπτα. 1,5, άντε 2 γύρους παραπάνω να μου δίνατε και θα ήταν σίγουρο θα τον πιάναμε. Αλλά εν τέλει, ναι, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Είμαστε στα μέσα σιγά σιγά του τελευταίου γύρου, μπήκαμε στο 15ο. Η διαφορά μας με τον Ρικάρντο, ναι, μεν έπεσε 2 δευτερόλεπτα, αλλά δεν είναι αρκετό. Σας είπα, άλλο ένα γύρο. Άλλο ένα γύρο και ίσως καταφέρνα να τον περάσω. Δεν νομίζω να τον φτάσω τώρα τον Ντάνιελ, ακόμα και να συνεχίσω να ρίχνω διαφορά. Έχω κάνει και ταχύτερο προσωπικό πρώτο σέκτορ. Και να το, τελευταία ευθεία του αγώνα. Max Verstappen είναι νικητής. Leclerc fastest lap και έκτη θέση. Ρικάρντο 7ος και εμείς 8ο. Δεν ξέρω αν θα σχολιαστεί ότι περάσαμε τον Eddie Jank, τώρα νομίζω ότι του νοιάζει. Μάλλον θα πέσει λίγο βρυσίδι για το κυβότιο. Θα μας πούν και ένα μπράβο που τερματίσαμε κι αυτά. Well, what's happened there to Kasper Ackerman? Still managed to finish, but that's got to be frustrating, Ant. Yeah, looks like maybe it was a gearbox fault, which is always a blow for the driver. Ackerman won't be happy, but I'd say he's done very well in the circumstances. Well, this isn't the start he would have wanted after last season. Let's hope things pick up for him. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently. It's clear to see that they've put in the work and they should be proud of the victory they secured here. Bad luck out there today. Let's talk about it. So, not a great race out there for you today, Casper. Can you talk us through what happened? Αυτό είναι ο λόγος που συχαίνω με το breaking point. Τι είναι ότι great race, ότι πας ήταν 8ος, 2 point finishes για την Aston Martin. Τέλος πάντων, δεν θα πω ότι είμαι θυμωμένος, θα πω ότι εντάξει, σαφέστατα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το κυβότιο. Not a great place to be as a driver, but we'll work on it, I'm sure. Ew. Well, despite obvious vehicle difficulties, you still managed to finish. Ναι, Claire, μην μιλάς για λίγο. Γάμω το κεράτο. Το voice acting του Κάσπερ στις συνεντεύξεις είναι απέσιο. Είναι τραγικό. Ωχ, Θεέ μου, είναι τόσο cringe. Στα cutscenes είναι κομπλέ, γιατί είναι τόσο χάλια εδώ. Last season was muddied by a tense relationship with your teammate. How are things now with you and Aiden? Τέλος πάντων, μπορεί ο Κάσπερ να είναι τη φύση του γκρινιάρης, αλλά θα προσπαθήσουμε να τον αλλάξουμε. Και δεν θα σαντιστούμε χωρίς λόγο, δεν θα πούμε ότι υπάρχει μια επιλογή νάτια εδώ που λέει, ας πούμε, ότι άμα το πρόβλημα ήταν στο αμάξι του Aiden, δεν θα. Άμα ήταν το αμάξι του Aiden, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Δεν είμαστε 5 χρονών. Κάσπερ. It's no secret that Aiden and I had a few run-ins. But that's the risk when you put two drivers together for the first time. I don't like to look back, only forward. Ακόμα και επιτυδευμένα να το κάνει ο voice actor για να δείξει ότι και καλά είναι ειρωνικός ο Κάσπερ. Είναι απέσιο, παιδιά, δεν ακούγεται. Εντάξει, Claire, ευχαριστώ.
Okay, αυτό πρέπει να ήταν το chapter 7. Είμαστε στα social media που εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο Devon Butler έκανε μία συνέντευξη στο Trackside, το site του παιχνιδιού, όπου μας την ψιλομπαίνει. Θα έλεγε ότι η Aston Martin θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό αντίπαλο για την Alfa Romeo φέτος, αλλά οι οδηγοί της είναι στον κόσμο τους, το οποίο είναι κρίμα. Οπότε μας την μπαίνει και στον Κάσπερ πλέον. Ο Devon δεν ασχολείται μόνο με τον Aiden, και ο Lucas Weber μας έστειλε και ένα μήνυμα που λέει Aston, μην ασχολείσαι με τον Butler, προσπαθεί απλά να σου κάτσει στα νεύρα. Εδώ ο πολύ αγαπημένος Jeff από το My Team και το career μου τόσα χρόνια μας λέει ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να φτιάξουν το gearbox. Δεν με νοιάζει, σιγά το πράγμα, απλά χάσαμε την 7η ταχύτητα και κάνανε ένα ολόκληρο chapter γύρω από το ότι χάσαμε την 7η ταχύτητα. Τέλος πάντων, το παιχνίδι γίνεται όλο και πιο χαζό όσο προχωράνε τα επεισόδια. Αλλά οκ, okay, chapter 8 πάμε στο Bahrain, πάλι μας πετάει mid-race, looking to bounce back after the frustration of Australian Grand Prix. Σιγά το frustration, τέλος πάντων, ούτε το Drive to Survive δεν κάνει τόσο over-dramatize πράγματα που δεν το αξίζουν. Αλλά μπαίνουμε τώρα στο Grand Prix του Bahrain για να δούμε τι έχει να γίνει εδώ. Just hold out one more lap, please, Casper. Isn't he a lap down? Yes, he's on a different strategy, though. Haven't I got priority? He's boxing now. Please hold off, Casper. Fine. Nope. I'm all over the place here. I'm coming in now. Must have been pretty urgent for Aiden, eh? Please be patient, Casper. There goes another piece. And another. Okay, let's go, let's go. Okay, αυτό ήταν πολύ cool. Αυτό το cutscene ήταν πολύ ωραίο. Βλέπετε και το safety car της Aston Martin στο δεξί μας χέρι. Και βγαίνουμε πλέον. Θα υπάρξει λίγο drama εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι ο Άκερμαν δεν μπορούσε με τίποτα να αντέξει ούτε μισό γύρο με αυτά τα ελαστικά κυριολεκτικά κατεστραμμένα soft. Παρ' όλα αυτά προτιμήσαν να τηρήσουν την στρατηγική που είχαν θέσει εξ αρχής για τον Aiden Jackson, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνουμε προφανώς θα άντεχε να βγάλει ακόμα ένα γύρο με το προηγούμενο set. Το objective είναι να κερδίσουμε θέσεις και να τερματίσουμε 8η ή πάνω. Μπροστά μας είναι ο superstar της φετινής Formula 1, Mazepin. Αλλά ναι, blue flag. Είναι μπροστά μας, αλλά δεν είναι και μπροστά μας. Και ένατος γύρος, 14 μένουν. Στη 10η θέση είναι ο Φερνάντο Αλόνσο. Στην 9η θέση είναι ο Ντάνιελ Ρικάρντο. Και στην 8η θέση νομίζω ότι είναι ο Γιούκι Τσουνόντα. Όχι. Μάλλον, ναι, είναι ο Γιούκι Τσουνόντα στην 8η θέση. Περνάμε τον Ρικάρντο στην ευθεία εκείνη θερματισμού για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα. Σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Συγγνώμη, τον Αλόνσο. Σχεδόν με τον ίδιο τρόπο περάσαμε τον Φερνάντο Αλόνσο και στον προηγούμενο αγώνα στην Αυστραλία, και πλέον κυνηγάμε τον Ντάνιελ Ρικάρντο. Εν τω μεταξύ, φέτος δεν έγινε η Aston Martin, ρε παιδιά. Φέτος δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα στο Μπαχρέιν και το ξέραμε για πολύ καιρό ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα στο Μπαχρέιν. Και ότι η Αυστραλία έρχεται πολύ αργότερα. Γιατί στο Breaking Point ξεκινάει πρώτα η Αυστραλία και μετά το Μπαχρέιν? Το ξέραμε ότι θα ξεκινήσει το Μπαχρέιν το πρωτάθλημα εδώ και καιρό. Δηλαδή, ούτε αυτό δεν μπορεί να πετύχουν σωστά. Είναι η φετινή σεζόν αυτή, υποτίθεται. Τι να πω. Τέλος πάντων, Ρικάρντο μπροστά μας. Μας κρατάει καλά εδώ πέρα. Έχει DRS και αυτός. Έχουμε DRS και εμείς. Θα πατήσουμε το overtake. Για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια κίνηση εδώ στον Αυστραλό. Θα μπούμε από την εσωτερική. Δεν μας έχει αφήσει καθόλου χώρο στην εξωτερική. Τον κάνουμε outbreak. Καβαλάμε το κέρμπ. Παίρνουμε όσο περισσότερο χώρο μπορούμε. Και περνάμε τον Ντανιέλ Ρικάρντο στην ένατη θέση και πρέπει να κάνουμε μία ακόμα προσπέραση για να εκπληρώσουμε το objective μας. 8η θέση or above. Γιούκι Τσουνόντα στην 8η θέση, θέση που πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε, και ο Κον στην 7η θέση, μια θέση που μάλλον θα κατακτήσουμε εφόσον περάσουμε τον Γιούκι. Είμαστε στον 12ο εκ των 14 γύρων του αγώνα, μπαίνουμε στη δεύτερη μεγάλη ευθεία του Μπαχρέιν και συνεχίζουμε να κυνηγάμε το Yuki. Και να δούμε πού μπορούμε να βγάλουμε μια κίνηση στον Ιάπωνο. Δεν νομίζω ότι εδώ, σε αυτά τα Sikains, θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Ίσως έχουμε την ευκαιρία σε αυτό το μεγάλο super corner μετά από την μικρή στροφή στο τέλος του δεύτερου sector.
να κάνουμε κάτι. Για να δούμε. Θα μπούμε εδώ, σε αυτό το... το hairpin που τραβάει λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Έχουμε DRS, πατάμε και το overtake. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να περάσουμε εδώ τον Yuki, καθώς έχει και αυτός DRS πάνω στον Esteban Ocon. Δεν νομίζω ότι ο Ocon έχει DRS στον μπροστινό του. Yuki, Tsunoda, Esteban Ocon και εμείς τώρα. Για να δούμε εδώ, σε αυτό το σημείο εννοούσα. Μπορούμε να βγάλουμε μια κίνηση, πάμε από την εξωτερική. Και τον δύο πατάμε κέρμπι, είναι λίγο επιθετικά τα κέρμπι φέτος. Μας φεύγει λίγο το μαζέσιο, το σώσουμε τελευταία στιγμή. Βγήκαμε εκτός πίστας, έτσι κι αλλιώς δεν θα μέτρα για αυτή η προσπέραση. Άμα την κάναμε γιατί ήταν εκτός. Για να δούμε εδώ, ξαναδείτε τι έγινε. Πάμε να βγούμε από την εξωτερική πάση και περάσουμε τους δύο. Κουμπάμε το κέρμπι, παραλίγο να έχουμε καταστροφή αγώνα. Εντυπωσιακό σώσιμο τελευταία στιγμή. Και τώρα στην προτελευταία ευθεία, πριν από εκείνο το γρήγορο χέρπιν που μας βγάζει στην. Κοίτα, όπα! Που μας βγάζει στην τελική ευθεία. Πήγαμε να περάσουμε το Yuki. Ο Yuki χώθηκε εκεί ξαφνικά, τελείως ανάπηρα. Να κάτι που θύμισε τον φετινό Yuki, όντως. Εμβολίζει τον Ocon, δεν του βγαίνει καλά όμως του Ιάπωνα. Τον περνάμε και πλέον έχουμε την ευκαιρία για να πάρουμε, την εσωτερική. Πήγε να μας τη φάει τη γραμμή ο Ocon. Αρκετά έξυπνα, αλλά. Συγγνώμη, Esteban. Δεν του βγήκε. Εν τέλει τον κερδίζουμε και στην αμέσως επόμενη στροφή. Και καθιερωνόμαστε στον πρώτο τελευταίο γύρο. Στην 7η πλέον θέση, 5 δευτερόλεπτα μπροστά βρίσκεται ο Sainz. 4,9 τώρα, 4,8 τώρα, 4,7 τώρα. Μειώνουμε διαρκώς τη διαφορά και καθώς ολοκληρώνουμε τον 13ο γύρο, ίσως έχουμε την ελπίδα να περάσουμε και τον Ισπανό και να κατακτήσουμε την 6η θέση. Διαφορά μας με το Sainz, καθώς μπαίνουμε πλέον στο 14ο γύρο, είναι στο 2,5. Carlos Sainz της Ferrari πλέον είναι στην 6η θέση. Πέρες μπροστά του, Τσουνόντα και Οκόν πίσω μας με τουλάχιστον 4. Δευτερόλεπτα 4,5, 4,9, 5,9 ο Ocon. Είναι εύκολο το breaking point να κάνουμε. Δεν μπορώ να περηπανευτώ για αυτά τα αποτελέσματα. Μπαίνουμε εδώ σε αυτή τη μικρή ευθεία στο τέλος του δεύτερου sector. Για να δούμε αν μπορούμε να χωθούμε στην εσωτερική του Sainz. Εδώ προσεκτικά, εδώ πέρα δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Ξέρετε ότι είναι ένα δύσκολο σημείο με high speed corners. Αλλά εδώ μια προσπέραση η οποία, άμα βγει. Ναι. Ακόμα και στο breaking point μια προσπέραση που μου άρεσε πάρα πολύ. Σε ένα σημείο πολύ λεπτό, πολύ εύκολο να κουμπίσει ένα κέρπ και να πεταχτεί εκτός. Καταφέρνουμε και βγάζουμε μια προσπέραση στον Sainz. Βλέπετε εδώ, μικρές τιμονιές για να πανηγυρίσουμε αυτή την προσπέραση. Δεν το περίμενα ακριβώς ότι θα βγει εδώ. Ήμουν έτοιμος απλά να μπούμε τώρα εδώ στην ευθεία και να έχει τελειώσει η υπόθεση. Να τον προσπεράσουμε, αλλά όχι. Το κάνουμε λίγο πιο εντυπωσιακά από ό,τι χρειαζόταν. Και εν τέλει τερματίζουμε. Πετυχαίνουμε το objective μας. Έκτη θέση. Πολύ καλή κίνηση για τον Κάσπερ Άκερμαν στο φετινό πρωτάθλημα. Might that cause more friction behind the scenes? Ackerman sounded pretty angry on the radio, didn't he? Told to box the next lap, but he came in anyway. That's not the decision of a man thinking clearly. Is he bringing his personal grievances onto the track? I think he could be. They denied each other a significant number of points last season, and if today's anything to go by, those issues look like continuing. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. That was an exciting race from our perspective. Let's have yours. Είστε έτοιμοι να ακούσετε το φανταστικό voice acting του Κάσπερ Άκερμαν? Για να δούμε. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν, ήταν υπολογίσιμο ρίσκο, αλλά τα καταφέραμε και κερδίσαμε τον αγώνα. Και η στρατηγική ήταν λάθος, πήρα εγώ την απόφαση. Και ναι, αυτό ισχύει. Από τις λίγες φορές που είχε δίκιο ο Κάσπερ. Μην μιλάς, Κάσπερ, μην μιλάς, κοκεράτο μου. The team may disagree, but I pulled it back, so we'll see. So the problem we all witnessed today was a team call, and not a sign of continuing tensions again this season between you and Aiden Jack. No, everything's fine. Today was just an issue with two competing strategies. Ανταγωνιζόμενες στρατηγικές. Yeah, Aiden and I had our problems last season, but that was then. This is now. What do you ask? Well, you seemed angry on the radio with your team. People are asking if that's an indicator of a deeper issue behind the scenes. What would you say to that? Well, there's nothing to be concerned about. It's just adrenaline. You're in the middle of a race, you get hot. I can't even remember what I said. If it was, you know, call
colourful, and I'm sure we'll all be laughing about it later. Επιλέγουμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ένα βαθύτερο ζήτημα και ότι αυτά απλά φταίει η έντονη αδρεναλίνη της στιγμής, όχι πως ό,τι και να πεις έχει μεγάλη σημασία. Gets to pit ahead of me, and they give his car the only new power unit last season, and he gets to go out behind me in qualifying. This kid is a new number one driver. I don't believe that to be true. But then why does he get paid more? You're still upset about that. No. But I don't know, maybe. I just wish I never found out. It's not the money though, is it? I'm old. You're not old. Like this again. I am old. For a driver, I'm old. Come on, this is your last season. You said you'd make it count. Shh. I still need to tell them. Will you? Soon. Okay. Well, in the meantime, forget about Jackson. Okay. And stop playing the victim. It doesn't suit you. All right, okay. It's Zandvoort next, remember? Everyone's gonna be rooting for you. Be the guy they love. And hey. What? Be the guy I love. That's cute. Did you come up with that yourself? I'm a natural born charmer. Hmm. Verstappen's got nothing on me. You had to ruin it. Άρα ο επόμενος αγώνας είναι στο Zandvoort. Μάθαμε ότι η γυναίκα του Κάσπερ είναι αρκετά γαμό τα τυπάκια. Και επίσης μάθαμε ότι ο Κάσπερ σχεδιάζει να αποχωρήσει από τη Φόρμουλα 1, αλλά αυτό δεν το ξέρει κανείς προς το παρόν. Και επίσης ο Κάσπερ έπρεπε να καταστρέψει μια τρυφερή στιγμή με τη γυναίκα του, πετάγοντας μια σπόντα για τον επίσης Ολλανδό Max Verstappen. Ο Brian λέει ότι δεν έφταιγε κανείς για το πρόβλημα που υπήρξε στα pits. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το επεισόδιο. Okay, νομίζω καταλαβαίνετε τον τόνο μου και από την όλη φάση του βίντεο ότι δεν παραμένω να μην ενθουσιάζομαι με το Breaking Point. Αλλά αν πω ότι δεν περιμένω καθόλου να δω θα γίνει συνέχεια, θα πω ψέματα. Και αυτό είναι κυρίως γιατί ο τρόπος που είναι γραμμένο το Breaking Point έχει μια τόσο νιανιά ιστορία ώστε και πεντάχρονα να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στο 100%. Ακόμα και αν δεν ξέρουν καλά αγγλικά, ας πούμε. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο σκοπός, να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και πολύ μικρές ηλικίες που παίζουν το παιχνίδι. Και ακριβώς επειδή είναι έτσι τόσο εύκολα γραμμένο και τόσο εύκολα κατανοητό, έχει μια τόσο γραμμική ιστορία που δεν ξέρω, σε προκαλεί να θες, ακόμα και αν δεν σε αρέσει, να την ακολουθήσεις. Είναι το μοναδικό θετικό που μπορώ να δώσω στο story του Breaking Point, αν έβγαλε νοημότυπα πριν. Τέλος πάντων, παιδιά, ας δούμε στο επόμενο επεισόδιο που ελπίζω να πάμε στο Zandvoort, γιατί μας έχει ξανατιζάρει με διάφορα πράγματα το Breaking Point σε cutscenes που εν τέλει δεν είδαμε ποτέ μες στην πίστα. Οπότε για να δούμε αν θα πάμε στο Zandvoort, αν θα είναι άλλη ατμόσφαιρα, αν θα υπάρχει υποστήριξη. Μάλλον ζητάω πάρα πολλά, δεν ξέρω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, παιδιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε και συνεχίζετε να παρακολουθείτε τη σειρά. Το ξέρω ότι δεν έχετε μείνει πολύ που βλέπετε τα βίντεο μου μετά το μεγάλο διάστημα που έλειψα, αλλά δεν πειράζει. Όσοι είστε εδώ, το εκτιμώ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, για την υποστήριξη. Μέχρι το επόμενο My Team επεισόδιο και μέχρι το επόμενο Breaking Point επεισόδιο, όπως πάντα, να είστε καλά και γεια σας.